και για την πόλη μας. Η ίδια αυτή εικόνα είναι τραγική. Πλέον το Εθνικό Σύστημα Υγείας δοκιμάζεται. Είναι μια κρίσιμη μέρα σήμερα με τη Γενική Εφημερία του Νοσοκομείου μας. Ξεκινάμε με 0 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας και διαρκώς υπάρχουν συζητήσεις και ανασχεδιασμοί πού θα εξευρεθούν κλίνες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη στα από εδώ και πέρα. Στα υπόλοιπα νοσοκομεία της και πόλης, τι γίνεται, COVID κύριε θετικούς. Τσιούρη, αν χρειαστεί να μετακινηθούν, να μεταφερθούν. Δυστυχώς είναι ανάλογη εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Οι μονάδες εντατικής έχουν κρασάρει, όπως λέμε, έχουν γεμίσει. Ναι. Επομένως, βρισκόμαστε σε αδιέξοδα. Αυτό το οποίο διαμηνύονταν προημερών, ότι τα νοσοκομεία της πόλης θα φτάσουν να αντιμετωπίσουν τραγικές εικόνες που ζήσαμε προ-8 μήνου περίπου σε άλλες χώρες της Ευρώπης, φαίνεται ότι αγγίζουν τα όρια μας. Θα φτάσουν σε σημείο να διαλέγετε ποιους θα διασωληνώσετε και ποιους όχι. Σας ακούω, πείτε μου. Κύριε Τσιούρη, απαντήστε στο ερώτημα της αδέλφου. Αν βρισκόμαστε στο σημείο να διαλέγουμε ποιος θα διασωληνώσει. Είμαστε πραγματικά σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Αναγκαστικά πλέον θα πρέπει να γίνεται με πολύ αυστηρότερα κριτήρια η επιλογή. Από κάθε άποψη. Ηλικιακά, βαρύτητα νοσημάτων κτλ. Διότι δεν υπάρχει χώρος. Υπάρχει κορεσμός. Δεν υπάρχει δυνατότητα να ανταποκριθούμε. Προσπαθούμε και επιχειρήσουμε.